Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, από τις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να ξεκινήσω όχι από τα ελληνικά, αλλά από τα πολύ ελληνικά πράγματα και να με βοηθήσετε κι εσείς, καθώς θεωρώ ότι το προσφυγικό, κοιτάξτε τώρα, δεν, θα μου πείτε, δεν είναι αυτό που καίει τώρα, αλλά με καίει πολύ, είναι πλέον και μπαίνει δυναμικά στην ευρωπαϊκή προβληματική, με μια πολύ σημαντική αλλαγή της Γερμανίας, θετική για μένα, και μια κουβέντα που γίνεται και με τη συμμετοχή του Έλληνα, του κύριου Αβραμόπουλου, του Επιτρόπου, σε ό,τι αφορά στο Δουβλίνο 2, κυρία Σπυράκη. Τι συζητιέται, μπορείτε να μας δώσετε και λίγο πληροφόρηση και σκέψεις και την προσωπική σας άποψη σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, καταρχήν, συμφωνώ μαζί σας ότι η αλλαγή της Γερμανίας, ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή τελικά η Άγγελα Μέρκελ αποφάσισε να συμμετάσχει στη δημόσια συζήτηση για το μεταναστευτικό, αλλά στην πραγματικότητα δίνει και την αίσθηση ότι θα μοιραστούν τα βάρη, είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. Γιατί το κρίσιμο σημείο είναι να μοιραστούν τα βάρη. Και επαναλαμβάνω, εκεί ακριβώς πρέπει να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας. Να μοιραστούν τα βάρη. Δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Δεν μπορούμε να γίνουμε τα νησιά μας αποθήκες ψυχών. Δεν μπορεί να είναι ο Ευρωπαϊκός Νότος ο χώρος εκείνος στον οποίο θα καταλήγουν οι απελπισμένοι όλες τις περιοχές. Και βέβαια, χωρίς να παραβλέπουμε και τη δεύτερη πολύ σοβαρή παράμετρο, όταν μέσα σε τόσους απελπισμένους ανθρώπους έρχονται και άλλοι, κανένας δεν μπορεί να τους ελέγξει. Να ρωτήσω κάτι. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή και το σχολίασα λίγο, με τη δική μου οπτική, λέει ο τίτλος, είναι καθαρός. Οι πρόσφυγες διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικές όμως που δημιουργούν προσφυγιά, δεν θα πρέπει πραγματικά, αν όχι να διχάσουν, να προβληματίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ξαφνικά. Κάπως δημιουργούνται εντάσεις και υπάρχει εδώ και η ευθύνη του διεθνούς παράγοντα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Θα πω κάτι, μόνο την ταπεινή μου γνώμη. Βέβαια. Καταρχήν, επαναλαμβάνω και πάλι ότι πρέπει να μοιραστούμε τα βάρη και η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο κ. Αβραμόπουλος είναι πολύ σοβαρή και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι ηγέτες να καταλάβουν πως δεν μπορεί η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, να είναι η Ισπανία, να είναι οι χώρες που καταλήγουν οι άνθρωποι απελπισμένοι, κυρίως η Ελλάδα και η Ιταλία πια, η αριθμή είναι τέτοια που κανένας δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει. Όταν λέμε να μοιραστούν τα βάρη, εννοούμε να μοιραστούν και τα βάρη του ελέγχου, να μοιραστούν και τους πρόσφυγες που ζητούν πολιτικό άσυλο, γιατί στην περιοχή υπάρχουν δύο ειδών προβλήματα. Το πρώτο και το σοβαρό είναι η κρίση που δημιουργούν οι πόλεμοι στην περιοχή. Και όσο ο διεθνής παράγοντας δεν έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, μια πολύ καθαρή απόφαση, να επέμβει στην περιοχή και να τελειώσει με το δερατούργημα του ISIS, τόσο το πρόβλημα θα υπάρχει και θα υπάρχει στα δικά μας πλευρά. Γιατί εμείς είμαστε γείτονες. Εδώ το δεν υπάρχει. Συγγνώμη, να μείνουμε λίγο στο πρώτο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη που ο διεθνής παράγοντας το άφησε να εξελίσσεται όλο αυτό. Επί των ημερών μας έγιναν κάποια πράγματα, αλλά έγιναν μόνο λίγα. Νομίζω θέλοντας να κλείσω αυτή τη συζήτηση, γιατί ακριβώς δεν είναι και αυτό που λέμε το εξπερτί μου εδώ, θέλω να σας πω μόνο το εξής. Ότι αν είναι να μας προσφέρουν κάτι αυτές οι εκλογές, αληθινά το λέω, είναι να βρούμε 5 σημεία τα οποία μπορούμε οι πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν. Ναι, σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς. Μόνο ένας παράφων θα διαφωνήσει. 5 σημεία στα οποία οι πολιτικές δυνάμεις μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και να κάνουμε, κάνουμε το control, να κάνουμε τον έλεγχο. Διότι ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικό πράγμα, διότι η χώρα δεν μπορεί να είναι για ξεφραγωμπέλη. Είναι προφανές πάντως ότι δεν αναζητεί τη συμμαχία της ΓΟΥΕ. Και είναι προφανές πάντως γιατί δεν είναι και στην οπτική της ΓΟΥΕ η υποστήριξη των συμφωνιών με τους δανειστές. Αυτό που μας νοιάζει τώρα, που βλέπουμε, που καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι εμείς από την πλευρά του Χριστιανοδημοκρατικού Κέντρου, οι Χριστιανοδημοκράτες, οι άνθρωποι του Ευρωπαϊκού οι φιλελεύθεροι, οι υπό τον Φερχόφστατ, οι ευρωβουλευτές του ΑΛΔΕ και οι σοσιαλδημοκράτες υπό τον Τιτέλα, δημιουργούν αυτό που λέμε το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Κέντρο. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, διασπασμένος, με προβλήματα, με ότι αυτό που έχει απομείνει στον κύριο Τσίπρα, μετατοπίζεται προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο, για μένα είναι μια θετική πολιτική εξέλιξη. Mm. Το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές στην Ελλάδα είναι μια απόφαση που θα πάρουν οι Έλληνες, κρίνοντας τι έγινε το 7ο, βλέποντας ακριβώς τι εντυπώσεις είχαν δημιουργηθεί, πόσο είχε υποτιμηθεί ο διεθνής παράγοντας, πόσο κακή ήταν η διαπραγμάτευση. Ντάξτε. Που καταλήξαμε. Θα ζυγίσει και κυρία Σπυράκη, θα ζυγίσει και τα 40 χρόνια. Η στροφή που επιχειρείται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, η μετατόπιση δηλαδή, για να το πω ευρωπαϊκά, από την ΚΟΥΕ, από τα έδρανα τη ΚΟΥΕ, από τα έδρανα τη ριζοσπαστική αριστερά,
που κάθεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, στα έδρανα του SND, των Σοσιαλδημοκρατών, είναι μια σημαντική στροφή που δείχνει ότι υπάρχει μια σοβαρή μετατόπιση προς το κέντρο. Εμείς λοιπόν σήμερα, το αργότερο αύριο, θα πρέπει να καταβάλουν τα χρήματα για τα φροντιστήρια της ξένης γλώσσας. Δεν ξέρω αν εσείς πήγατε σε ένα πολύ καλό σχολείο. Όχι, εγώ σε δημόσιο, στα σχολεία πήγα. Πήγα σε δημόσιο σχολείο. Εντάξει, βεβαίως. Και ο Πρωθυπουργός. Τι πάει να πει αυτό. Και επίσης πήγα σε δημόσιο σχολείο και έμαθα αγγλικά και γαλλικά στο φροντιστήριο. Δεν θέλω λοιπόν σε καμία περίπτωση τα παιδιά που πάνε σε δημόσιο σχολείο να στερηθούν τις δυνατότητες σήμερα που μιλάμε να εξελιχθούν και εκείνα. Όπως εσείς, όπως ο Πρωθυπουργός, όπως όλοι μας. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό αυτό. Και οι γονείς δεν μπορούν να έχουν ένα χιλιάρικο επιπλέον 1.000 ευρώ να καταβάλουν για το φροντιστήριό τους, το φροντιστήριο της ξένης γλώσσας, το φροντιστήριο της. Αντί να διεκδικούν. Σε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, για να το κλείσουμε αυτό, στην Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να συμφωνεί κανείς ότι θα βάλει 23% παραπάνω στη συμπληρωματική εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, για να κλείσω αυτή τη συζήτηση, θα σου λέω ότι εγώ επιμένω ότι το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε με αυτά τα χαρακτηριστικά να επιβάλλει 23% στη δυτική εκπαίδευση είναι ένα μέτρο ταξικό, είναι ένα μέτρο που στερεί. Χαίρομαι, από τα παιδιά της μεσαίας τάξης, από τα παιδιά της μεσαίας τάξης τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στη συμπληρωματική εκπαίδευση και στη ξένη γλώσσα και του στερεί την ίση πρόσβαση στη γνώση και στο εξωτερικό από τα παιδιά, τα συνομήλικά του που είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. 8 και 59.